Θα συνδεθούμε με την Καβάλα, γνωστή ως Καρομάνα. Θα συνομιλήσουμε με τον φίλο μας τον Αποστόλη, τον Σκλάρη. Έχει δώσει και στο παρελθόν μεγάλα προγνωστικά όσον αφορά τη μεγάλη μάχη των βραβείων. Αποστόλη μου, καλημέρα, σε προλόγησα, δεν άκουσες, αλλά σε αποθέωσα. Αλήθεια, τι είπες? Είπα... Πέφτε ξανά, μ' αρέσουν. Ναι, σ' αρέσουν. Είπα ότι είσαι ο καθήλυνα αρμόδιος από την Οσκαρομάνα, μέκα του πολιτισμού Καβάλα. Βεβαίως. Και άλλα που τα ξέχασα κιόλας, τι είπα. Γιατί εδώ πέρα στην Καβάλα, αν βγάζουμε κάτι, βγάζουμε ανθρώπους που προβλέπουν τα Όσκαρ και kickboxers. Kickboxers, γιατί? Είμαστε η μέκα του kickboxing στην Καβάλα. Αλήθεια, στην δεν το γνώριζα αυτό. Έχουμε βγάλει Βασιλικό, Σοφορίδη, Σοφοκλέους, Χαχαμίδη. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Τα μεγαλύτερα ονόματα του kickboxing στην Καβάλα στην Ελλάδα είναι από εδώ πέρα από την πόλη μας. Έτσι, για τα Όσκαρ θα βγάλαμε. Αλλά δεν είχαμε να πούμε για ξύλο. Γιατί θα πέσει φέτος ξύλο στα Όσκαρ. Στα Όσκαρ, όχι, φέτος είναι περίπατος για όλες τις ταινίες. Περίπατος. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, ναι. Ναι. Πέσαμε σε τέτοια χρονιά, ναι. Είναι τόσο ξεκάθαρα δηλαδή τα πάντα, δεν υπάρχει καμιά επιλογή έτσι που μπορεί να μας οδηγήσει σε κανένα. Μιλάμε σε μία κατηγορία μόνο, παίζεται λίγο το. Το Όσκαρ, μιλάμε πάντα με ποσοστά, έτσι, με τα στοιχηματικά ποσοστά που δίνουν οι εταιρείες. Μιλάμε με στοιχεία, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε με στοιχεία για τα στοιχήματα, κυρίες και κύριοι. Έτσι μόνο. Μια εταιρεία παίζεται λίγο, μια κατηγορία παίζεται μόνο το σενάριο, που έχει λίγο έτσι ένα ποσοστούλι το οποίο σου αφήνει περιθώρια για στοιχηματισμό. Όλα τα άλλα είναι ένα 0,5, ένα 0,7, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, έπρεπε να προλάβεις το ποσοστό, να ψυχανεμιστείς, ας πούμε, το τι θα γίνει. Όταν άρχισαν να δίνονται τα ποσοστά εκεί πέρα, είχε πολύ καλό τζόγο. Δηλαδή, ταινία που τώρα έχει ένα 0,4 ξεκινούσε με 30. Ναι. Και εκεί πέρα θα πληρωνώσουν πάρα πολύ καλά. Και τι κάναμε τότε, γιατί σε βγάλαμε τώρα να τα πεις? Έπρεπε να με βγάλετε τότε. Η αλήθεια είναι πως έτσι όπως πήγανε φέτος οι ταινίες και έτσι όπως βγήκανε, με τη σειρά που βγήκαν οι ταινίες για τα Όσκαρ, ήταν αναμενόμενο να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί τελευταία βγήκε το 1917 και ήρθε και τα άλλαξε όλα, τα στάρωσε πραγματικά, βγήκε πριν από ένα μήνα στις αίθουσες και ήρθε και τα άλλαξε όλα, πάει για όλα τα Όσκαρ, δηλαδή πάει για να τα σηκώσει όλα περίπατο. Είναι το αδιαφθονή και το φαβορί δηλαδή. Εντάξει, τον 45 ναι. Παίζεται, το κουτσοβάζεις ρε παιδί μου, όσο και το διπλό του Ολυμπιακού στο Περιστέρι. Έχει πέσει λίγο. Ναι, ναι, έχει πέσει λίγο. Έχει ανέβει βασικά λίγο. Πριν από τρεις μέρες ήταν στο 1,07. Ναι. Το παράστα στο 5,5, ναι. Το παράστα έχει πέσει στο 3,80, δεν ξέρω εγώ για ποιο λόγο. Α, επίσης να πούμε ότι αυτές τις κατηγορίες και τα ποσοστά τα διαμορφώνουν και τα προηγούμενα βραβεία που έχουν βγει. Δηλαδή τα μπάφτα, τις χρυσές σφαίρες, το ξένων ανταποκριτών. Όλα τα βραβεία που έχουν βγει μέχρι στιγμής είναι προάγγελοι. Τον Όσκαρ και των ποσοστών που δίνουν οι στοιχηματικές. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα βγήκες να μας πεις ότι η παιδιά δεν έχει καν ενδιαφέρον, μην παίζετε τίποτα. Ωραία. Παιδιά, κανένα ενδιαφέρον. Αλλά σας έχω ρεπορταζάκι τρομερό από Καβάλα. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Έχω το ρεπορταζάκι αθλητικό. Έχει έρθει επενδυτής για την πόλη της Καβάλας, για την πόλη της ομάδας, για την ομάδα της πόλης Καβάλας. Τι έχω πάθει. Έχεις πάθει ότι παθαίνω εγώ καθημερινές εκπομπές. Ναι, έπαθες με το Μανίδη. Α, έχω βγει σε τέτοια εκπομπή. Εντάξει, ναι. Μάλιστα. Ωραία, ναι. Ωραία. Καλά, σε ακούω ούτως ή άλλως. Ναι, συγχαρητήρια για την εκπομπή μου, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Γιατί μόνο σου σήμερα δεν πέφτει? Όλη την εβδομάδα είμαι χωρίς σταυροκόλκα. Είναι εβδομάδα χωρίς σταυροκόλκα. Παγκόσμια. Ναι, ναι, ναι. Είναι να σε ακούω, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Ρεπορτάζ, δώσε και ένα ρεπορτάζ, αφού δεν έχουμε να πούμε για τα Όσκαρ που σε προλόγησα από την αρχή της εκπομπής. Λέω, παιδιά, τρομερές ευκαιρίες και τέτοια αυτά. Δώσε για την Καβάλα, πες κάτι τέλος πάντων. Έχει έρθει λοιπόν, τα τελευταία τρία χρόνια η Καβάλα έχει μεγαλομετόχους, τρεις τοπικούς ας πούμε παράγοντες και τρεις τοπικούς, πώς να το πω, παράγοντες. Ξαναήρθε ο Μπάκης, ξέρεις. Κάτσε, έχουμε ζουμερό το ρεπορτάζ. Τέλος πάντων έχουμε μια διοικούσα επιτροπή, η οποία είναι τρεις μέτοχοι, που ανέλαβαν να κουβαλήσουν την ομάδα από τα δύσκολα χρόνια των μικρών κατηγοριών, να την ξαναπάνε στα σαλόνια. Πω, έχω δακρύς, θα μπορούσε να είναι ταινία Όσκαρ αυτή. Δηλαδή, έτσι ακριβώς. Σκάρλετ Γιόχασον να κάνει την Καβάλα, την ίδια. Του ενός το μαγαζί έχουμε φάει κιόλας, να ξέρεις. Α, μάλιστα, εντάξει. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά έτσι. Έχουμε φάει καλά. Έχουμε φάει πολύ καλά. Τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν τις ομάδες μας.
Τέτοιοι άνθρωποι. Έτσι ακριβώς. Και λοιπόν παρουσιάζεται ένας επενδυτής, τον οποίο στην αρχή τον βλέπουν λίγο μουδιασμένα, γιατί είναι καναδοϊρανός ο άνθρωπος. Το όταν ακούσαν Ιρανός, έτσι μέσα Ανατολή τέτοια. Α, μας αλλοιώσει την ομάδα και τέτοια, ναι, τα γνωστά. Όχι, ναι. Όχι, φοβηθήκαν, μείνει ο Τσάκας. Γιατί ο Τσάκας, ως γνωστόν, είναι μεγάλος καβαλιώτης. Μένει εδώ πέρα, στην Καβάλα. Ναι, 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 ξέρω και πού μένει. Δηλαδή. Ξέρεις. Ναι, αλλά εσύ είσαι επίτιμος καβαλιώτης. Ναι. Φέτος δεν ήρθα καθόλου όμως. Δηλαδή, δύο αξιοθέατα έχει. Καβάλα, το σπίτι του Μεμεταλή και το σπίτι του Τσάκα. Ξεκάθαρα. Οι οποίοι και οι δύο από την, έχουν σχέσεις με την, με την Ανατολή. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα έχει έρθει αυτός ο άνθρωπος, τους έχει κάνει μια πρόταση. Τον καθυστερήσαμε λίγο 3-4 μέρες να βεβαιωθούμε ότι δεν είναι ο Τσάκας από πίσω. Για την ώρα είμαστε μάλλον βέβαιοι. Οπότε του κάναμε λίγο κόγκσες. Αυτός ήθελε να την πάρει, θέλει να επενδύσει στην περιοχή. Αυτός έχει πάρει και κάτι εκτάρια γης στη Χαλκιδική. Πού τη βρήκε την Καβάλα από το Καναδό Ιράν? Ναι, αυτός έχει κάνει κάτι επενδύσεις, σου λέω, στην έχει έρθει στη Χαλκιδική, ας πούμε, τώρα τα ξεπουλάμε, έχει βγει ο Άδωνης και μας ξεπουλάει, αγόρι μου. Έτσι. Έχει βγει και λέει, τώρα είναι ο καιρός να επενδύσεις, έχουν πέσει οι τιμές, ελάτε. Ελάτε. Το άκουσα αυτό ο Καναδοϊρανός, όπως το λένε, ο Αλεξάνδρ Χατζηταγκή, το έρευνο άτομο ονοματεπώνυμο. Έτσι, εδώ έχουμε στοιχεία τώρα, δεν είναι, μιλάμε στον αέρα, ναι, ναι. Και λέει, θα πάρω και μια ομάδα. Ναι. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα τι γίνεται. Αυτοί οι μέτοχοι λένε ότι εντάξει θα δούμε αν θα τη δώσουμε. Του είπαν έλα το καλοκαίρι βασικά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Οι κακές γλώσσες λένε περιμένουν μπάρκα να ανεβάσουν την ομάδα και την πουλήσουν πιο... Να τα. Όχι, το καλοκαίρι τον άνθρωπο. Θέλω να το φιλοξενήσουν. Το καλοκαίρι στην Καβάλα είναι καταπληκτικό. Πότε έρθει τώρα το χειμώνα. Καλό καιρό έχει ρε παιδί μου, εντάξει. Τώρα, έλα όμως το καλοκαίρι να πάμε στο παλιό, να κάνουμε μπανάκια, αυτό, να φάμε ψαράκια. Πιο ωραία είναι. Δεν ενδιαφέρει τον άνθρωπο η Μαρίδα και ο Γαβρος αγόρι. Δεν ενδιαφέρει να πάει να πάρει την ομάδα. Εδώ πέρα το μεταξύ. Χαίρουν οι φίλοι της Καβάλα. Και λένε ότι, κοιτάξτε, ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε Καβάλα, δεν είναι Καβάλα. Δηλαδή, αν δεν πάρει εμάς, θα πάει αύριο μεθαύριο να δει τι γίνεται στη Δράμα. Τι γίνεται στον Πανσεραϊκό. Στη Δράμα, αυτό θα είναι μεγάλο πλήγμα. Ναι. Οπότε εδώ πέρα η κοινωνία της Καβάλας είναι διχασμένη. Έχουν βγει απέναντι στους μετόχους, γέρουν στα κανάλια. Έχουμε μεγάλες αναταραχές στην πολιτεία. Δεν έχουν βγει στους δρόμους ακόμα βέβαια. Έτοιμοι είναι. Έτοιμοι είναι. Γι' αυτό σου λέω, μην μου λες για τα Όσκαρ. Εδώ πέρα στην Καβάλα ζούμε μεγάλες μέρες. Έρχεται επενδυτή. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, αν θέλετε να βάλετε τα λεφτά σας στα Όσκαρ, ένα πολύ καλό, για να επιστρέψουμε, ναι, ένα πολύ καλό ρίσκο είναι τα Παράσιτα, το οποίο είναι φανταστική ταινία του Μπου Γιούγκ Ο, ενός Νότιο Κορέα. Καλά θα ήταν από τον Βόρειο Κορέα. Καλά θα ήταν, αλλά δεν μας στέλνουν. Ναι. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Για καλύτερη, επειδή σ' άρεσε εσένα, δηλαδή πρέπει να βάλουμε και τα λεφτά μας. Θα τα βάζαμε τα λεφτά μας, ναι. Στο 380. Είναι το μόνο που αξίζει. Είναι στο 380, ναι, είναι στο 380. Και να μην βγει το 1917. Όχι ρε, το 1917 θα πάνε να τα σηκώσει όλα, δεν είναι. Είναι λίγο άχαστο. Το μόνο που αξίζει είναι λίγο αυτό και λίγο το σενάριο. Το σενάριο, τι έχει. Το σενάριο, το πρωτότυπο, το σενάριο, το... Ναι, όχι, έπεσε πάλι. Να το δω πάλι. Από στιγμή σε στιγμή, κυρίες και κύριοι. Μας άκουσαν, μας άκουσαν και το ρίξανε. Τίποτα, όπως σου λέω και εδώ πέρα τα Παράσιτα είναι στο 1.45 και το Once Upon a Time in Hollywood του Ταραντίνο. Εντάξει, που ο Ταραντίνο φημίζεται για τα σενάρια του, να πούμε δύο Όσκαρ έχει Ταραντίνο και για σενάρια τα έχει, δεν τα για καλύτερες ταινίες και για σκηνοθεσίες. Οπότε και εδώ πέρα ένα ρίσκο. Κατά τα άλλα, δεν είναι, τζάμπα βάζει τα λεφτά 1.05, 1.08 δηλαδή. Ναι, τώρα. Και τέτοια, μην το συζητάμε καν. Ναι, καλά αυτά, εντάξει. Ναι, όντως. Επίσης, εγώ θα έδινα πέρα κόντρα στις προβλέψεις. Πολύ δυνατή δεύτερη θέση και με μεγάλο ποσοστό είναι στο δεύτερο αντρικού ο Τζο Πέσι. Τζο Πέσι, μάλιστα. Φανταστική ερμηνεία στον Ιρλανδό, αθόρυβη ερμηνεία. Εντάξει, εκεί πέρα πάει άχαστος ο Μπραντ Πιτ. Τώρα ένα 0-3 Μπραντ Πιτ είναι και Μπραντ Πιτ. Εντάξει, αν θέλεις, αν έτσι σε ξύνει εκεί πέρα το δεκάρικο να πας να το πετάξεις. Πέρα από τον Τζο Πέσι εγώ. Όχι, μωρέ, γιατί να το πετάξω. Θα το πετάξω στα προγνωστικά που έδωσα για Super League που είναι άχαστα. Δηλαδή τώρα, Brad Pitt, γκολ, κολόνα, το σημείο της αγωνιστικής. Αλήθεια. Ναι, 2-0-5, γκολ, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, παρακαλώ. Μάλιστα, εντάξει. Σίγουρα 0-0, ξέρεις, τώρα μετά από αυτό. Δεν τίποτα, άμυνες από γρανίτη. Χάλα, εκεί, βράνιες, τέτοια αυτά,
κουτρομπής, ναι, ιστορίες. Μυρίζει 0-0 αυτό το... Όχι μωρέ, όχι, όχι, όχι. Μάλιστα, δηλαδή, ωραία, κυρίες και κύριοι, εδώ στο ψυχιατρίο, τα καλύτερα προγνωστικά έχει βγει ο άνθρωπος μας, ο πλέον ειδικός, και δεν μας έχει δώσει απολύτως τίποτα. Μας είπε απλά να πετάξουμε τα λεφτά μας σε κάτι που, ναι, δεν πρόκειται να έρθει. Ωραία. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. του χρόνου, παιδιά, φέτος είναι χρονιά που είναι τα φαβόρια όλα, τι να πω, Μπαρτσελώνα και Χρόκαμπος, δηλαδή δεν είναι τέτοια. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Μιας και του χρόνου, ναι, αφού τι θα κάνουμε, ναι, του χρόνου, θα κάνουμε αυτό, θα με βγάζει από νωρίς, από Σεπτέμβριο. Θες να σε βγάλω από Δευτέρα, για του χρόνου. Όχι, αγόρι μου. Θα με βγάζει από Σεπτέμβριο να πιάσουμε τα μεγάλα τα ποσοστά, τα 30 και τα 50. Ας πούμε, τώρα το 1917 θα το πληρωνόμασταν 30. Έτσι ξεκίνησε, ρε, εσύ, πω, ρε, ναι, αν είναι δυνατόν. Εννοείται. Τόσο ψηλά, μπορεί και πιο ψηλά. Ποιος κατάφερε και το έπιασε. Και το πιάσε. Το πιάσε, και μάλιστα. Και το αγόρασε στο 30, ναι. Τι να κάνουμε. Τα Όσκαρ έτσι παίζονται. Μόνο, να πούμε αυτό, από του χρόνου να έχει την τον νου σας, τα Όσκαρ παίζονται έτσι. Άρα δεν έχει νόημα να βγαίνουμε, ας πούμε, στις παραμονές. Τελευταία μέρα, ναι. Να βγαίνουμε μόλις έχουν ανακοινωθεί οι υποψηφιότητες, δηλαδή. Αυτό. Και να κάνουμε έτσι ρισκαδόρικες προσεγγίσεις, προβλέψεις. Μάλιστα. Μιας και σε έχουμε να στην... Να σου πω και κάτι που δεν ξέρεις. Ναι, ναι. Να σου πω και κάτι που δεν ξέρεις. Αύριο έχουμε Θεσσαλονίκη, πάμε καφέ. Πότε έρχεσαι? Αύριο. Αλήθεια? Ναι. Μάλιστα. Ευτυχώς που πάει και το ραδιόφωνο και μαθαίνουμε τα νέα. Και τα λέμε. Και τα λέμε και λίγο. Θέλω να μου πεις όμως για ένα κύριο ζήτημα. Καταρχήν, ας πούμε, μιας και μιλούσαμε για Όσκαρ, θα πρέπει να βγάλουμε κανονικά Ελευθερία Καραδίμου. Δεν το συζητάω αυτό. Να αναλύσει. Το βγάζει και αυτό η πόλη μας. Με αυτό πρέπει να ξεκινάμε. Τι γίνεται με το Μουσείο των Γκέρινων Ομοιωμάτων στην Καβάλα? Έχει γίνει... Γίνεται, έχουμε γίνει ρεζίλη διεθνώς. Γιατί ρεζίλη, τι έγινε με τον Τόμ Κρούζ? Αυτός και έχει κάνει και... Ποιο Τόμ Κρούζ, κάνε την Καραδίμου, αγόρι μου, εκεί πέρα να σε δει ο Θεός. Έτσι. Κάνε εδώ τους local heroes, τον Μεχμέτα Λί, την Καραδίμου... Αργύρι Μπακυρτζή. Τον Μπακυρτζή, τον Βλάση τον Τζάκα, τον Μπακυρτζή, όχι, εντάξει. Εντάξει, όχι, όχι. Εντάξει, εδώ πέρα έχει κάνει καριέρα. Ναι, Βλάση Τζάκα, Μάκη Ψωμιάδη. Θυμάμαι, μην το βάλουμε τώρα δίπλα στον. Ναι, ναι, σωστό, σωστό, το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω. Την Καραδί μου και τον Τζάκα. Ναι. Του οποίου εκτιμάμε πολύ περισσότερο, βέβαια, τα λέμε και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Έχει Καβάλα να δώσει, αλλά εξήγησε λίγο στον κόσμο. Υπάρχει μουσείο αντίστοιχο τη Μαντάμ Τισού στην Καβάλα? Όχι στην Καβάλα ακριβώ, είναι σε ένα χωριό λίγο έξω από την Ελευθερούπολη. Εντάξει, στον ομό μα εδώ πέρα. Είναι τώρα ένα μουσείο, τώρα είδε τον Βρέλη αυτός και του άρεσε, είδε και τη Μαντάμ Τισό μάλλον και του άρεσε. Τι να σου πω, Μπάτμαν, εμείς αυτά δεν πηγαίνουμε, ούτε στα δικά μας τα μουσεία. Όταν έρχεστε εσείς ή απ' έξω από την πόλη και λέτε πάμε να δούμε το Μαχμεταλί. Εμείς τον έχουμε 40 χρόνια εδώ πέρα το Μαχμεταλί, δεν πάμε να το δούμε. Ναι. Όχι το σνομπάρουμε, αλλά επειδή τον έχουμε εδώ πέρα, κανένας δεν πάει στα μουσεία της πόλης. Ναι, ναι, εντάξει. Εννοείται. Τώρα όταν θα έρθετε με το καλό, θα πάμε στα Κηπιά, εδώ πέρα το χωριό που είναι αυτά τα κέρνα ονόματα. Θα πάμε και θα το δούμε. Θα δούμε τον Τόμ Κρούζ. Τόμ Κρούζ, έτσι όπως έχει γίνει τώρα από τις πλαστικές, αυτό τον έχει κάνει ίδιο. Δηλαδή σαν κέρινο ομοίωμα είναι κανονικά ο Τόμ Κρούζ, όχι αυτόν που τον έχει κάνει ο Τόμ. Ο οποίος ο Τόμ Κρούζ, να τα λέμε και αυτά, είναι ίδιος εδώ και 40 χρόνια. Ναι, ρε εσύ. Δηλαδή, γιατί είδα τις προάλλες μια ταινία του 90, του 80, εκεί τις μέρες του κεραυνού, του Days of Thunder, ναι, και είναι πιο γερασμένος από ό,τι είναι τώρα. Ξεκάθαρα έχει πουλήσει. Αυτοί οι Σαϊντολόγοι, τώρα αυτά, θα πω εγώ τώρα, έχουν πουλήσει την ψυχή τους. Πίνουνε αίμα εμβρίων, πίνουνε βλαστοκύτταρα, ζωντανά τα πίνουν τα μωρά αυτοί. Ξέρω εγώ. Έτσι κάνουν αυτοί, τελετές. Ξεκάθαρα, οπότε να, ίδιος ο Τόμ Κρούζ, παρόλα αυτά μπήκε επιτέλους στο πάνθεον της ιστορίας. Είναι ένα... Έχει τι άλλα κέρινα ομοιώματα έχει εκεί πέρα, ας πούμε. Ο Τόμ Κρούζ, να πούμε ότι είναι ο αντίστοιχος Στράτος Τζόρτζογλου του Χόλιγουντ. Έχει πολύ δυνατό μάνατζερ, έχει παίξει σε ταινία. Του Σκορσέζε, έχει παίξει σε ταινία. Του Όλιβερ Στόουν, έχει παίξει σε Κιούμπρικ. Δηλαδή κάνει το σταυρό του ακόμα ο άνθρωπος. Ότι έχει παίξει σε ταινία του Κιούμπρικ, πάει και φυλάει και ένα εικόνισμα. Δεν ξέρω τι μάνατζερ είχε αυτός ο άνθρωπος. Είναι πραγματικά. Βάλιστα. Όπως και ο Τζόρτζογλου, αντίστοιχο παράδειγμα εδώ πέρα, που ξαναγυρίσουμε στον κινηματογράφο, έχει παίξει σε Θόδωρο Αγγελόπουλο, σε Βούλγαρη, έχει παίξει, θα λέμε, το 9, αν θυμάστε. Ναι, 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 ναι. Ο Τζόρτζογλου ήταν. Και το, πώς το λένε, στο τοπίο στο Μίσχλι, που έπαιξε. Και τον Εργένη. Και στο Παναγιωτόπουλο, έχει παίξει τον Εργένη. Ναι, 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 ναι. Άλλος άνθρωπος με δυνατό μάνατζερ. Μάλιστα. Να πάρεις τον μάνατζερ του Τζόρτζογλου να σε βάλει να παίξει μπάλα στην Ντόρτμουντ. Ποιος Χάλαντ τώρα, βρε, τώρα, για πάγκο είναι αυτός. Ποιος Χάλαντ. Ποιος Χάλαντ. Διασκευασμένο σενάριο μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Ρέστης, Μικρές Κυρίες στο 3 και σχεδιασμός παραγωγής Παράσιτα στο 4,5. Βόμβες. Σε καμία περίπτωση. Διάβολα. Το product design, ο σχεδιασμός παραγωγής, δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρει κάτι άλλο. Το 1917 μπορεί να του το έχουν στείλει ήδη με courier. Δηλαδή, δεν ξέρω.
αν αυτός ο Head of Product Design θα πάει στην αίθουσα ή το έχει ήδη σπίτι του. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα, μάλιστα. Το διασκευασμένο σενάριο δεν ξέρω, οι μικρές κυρίες δεν έχουν έρθει ακόμα στην Καβάλα. Περιμένουμε από κάπου, δεν έχουμε τρένο εδώ πέρα στην Καβάλα. Μάλλον έρχονται με τρένο γιατί είναι και εποχή η ταινία. Και δεν την έχουν προβάλει ακόμα. Είναι η μοναδική ταινία που δεν έχουμε δει. Ψιλομπούρδα την κόβω, αλλά τέλος πάντων. Και περιμένει να πάρει βραβείο. Για να μην πούμε για τα βίσματα στα Όσκαρ. Για πες, όχι να τα πούμε. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Γιατί, για τα τελευταία 10 χρόνια, όποιος γκρινιάζει, το βάζουν και μια κατηγορία στα Όσκαρ. Γιατί η Γκρέτα Γκέρουικ, η κυρία Γκρέτα Γκέρουικ. Αυτή η κυρία. Ναι. Πώς λένε, αυτή η κυρία να μην τη χαρακτηρίσω. Δεν θα πω το όνομά της. Ναι. Αυτή η κυρία Γκρέτα Γκέρουικ λοιπόν γκρίνιαζε εκεί πέρα ότι δεν έχει γυναίκες στα Όσκαρ και ότι μας έχετε σνομπάρει. Τι να σας πούμε, κοπέλα μου, κάντε καμιά ταινία της προκοπής, να σας βάλουμε στα Όσκαρ. Να κάνετε ομάδα να κερδίζει, να κερδίσει και τα Όσκαρ. Και τα Όσκαρ, σε παρακαλώ. Έτσι είναι. Έτσι, μπράβο. Ποια είναι αυτή έχει πάρει... η Γκρέτα Γκέρουικ. Ναι. Αυτή που έλεγε ο Σλαμάθρια, που λέει λατρεμένη Γκρέτα Γκέρουικ. Λατρεμένη Γκρέτα Γκέρουικ. Μάλιστα. Θα είναι καμή... ακόμα σε εσάς εκπομπή. Όχι, όχι, έχει αλλάξει η ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να μα. Όχι, όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, Μάριο, αγαπάμε. Να πούμε. Τώρα τι να λέμε για τον. Η Γκρέτα Γκέρουικ, αν θυμάσαι, το Φράνσις Χα το είχε δει, ήταν η πρωταγωνίστρια αυτή. Και μετά. Εγώ έχω να δώσω μια βόμβα, καλύτερο κινούμενο σχέδιο, φαβορή κιόλα, η ταινία Κλάους. Είναι στον Αθανασιάδη αφιερωμένη. Μάλλον είναι για την νυχτερινή ζωή της πόλης. έχει εκεί πέρα πλάνα, αλλά σε animation. Σε Mickey Mouse. Σε Mickey Mouse. Μάλιστα. Κάποιος, είναι κινούμενο το σχέδιο. Κάποιος έπρεπε επιτέλους να αποκαταστήσει την τάξη. Σε ευχαριστούμε πάρα είναι πολύ, Αποστόλη, για την κατατοπιστική ανάλυση που έκανες πάνω στα Όσκαρ. Ελπίζω να ήμουν συγκεκριμένος. Δηλαδή, ό,τι ακούσατε, πάτε παίξτε το. Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά, φίλια, στην αγαπημένη μας Καβάλα. Τσάου.